Κοιτάξτε να δείτε, αλήθεια είναι ότι είναι μια, θα έλεγα, σημαντική μέρα για το Δήμο Τρίπολης. Ψηφίζεται ένα τεχνικό πρόγραμμα, όπως είπατε, κατά πλειοψηφία, αλλά σχεδόν ομόφωνα. Πλην του κυρίου Γούργαρη, οι υπόλοιπες 6 παρατάξεις συμφώνησαν. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το τεχνικό πρόγραμμα που είχαμε καταθέσει με 2-3 αλλαγές που κάναμε, που ήταν στη σωστή κατεύθυνση, ψηφίστηκε ουσιαστικά ομόφωνα. Από την αρχή είχαμε πει και το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι στα πλαίσια της συνένεσης και επειδή και σαν νέα δημοτική αρχή πιθανόν κάποια θέματα να μην τα είχαμε ακριβώς σωστά αντιμετωπίσει και κάποια άλλη πρόταση να ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση να το δεχτούμε. Αυτό και κάναμε. Όπως είπα και πριν, ο κ. Μυρνιώτης μου τηλεφώνησε χθες το βράδυ και έδειξε μια διάθεση συνεργασίας και συνένεσης στο κομμάτι αυτού του τεχνικού προγράμματος. Και βέβαια, αφού συζητήσαμε 2-3 φορές και ακολούθως και με τον κύριο Τσαμούλου, καταλήξαμε σε μια κοινή πρόταση, την οποία επιβεβαιώσαμε και με τους υπολείπους εδώ απόψε και ομόφωνα σχεδόν ψηφίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει τεχνικό πρόγραμμα και θα ακολουθεί σύντομα ο προϋπολογισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει. Το στίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι από εδώ και πέρα να εφαρμόσει και να υλοποιήσει το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα. Ένα ποσοστό του συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος, γιατί το πρόβλημα του Δήμου τα τελευταία χρόνια ήταν ότι τα τεχνικά προγράμματα που ψηφίζαμε υλοποιούνταν σε ποσοστό κάτω από το 5%. Για μας στόχος είναι να υλοποιήσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, μακάρι να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε όλο το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του τεχνικού προγράμματος. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που αφορά και την πόλη και τα χωριά, που μοιράζει τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε καινούργια χρήματα ή δεν θα έρθουν καινούργια χρήματα στο Δήμο, αλλά όπως είπα και την προηγούμενη φορά, το τεχνικό πρόγραμμα γίνεται με τα χρήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας ότι στις 31 Δεκάτου καταθέσαμε 4 νέες προτάσεις στο Φιλόδημο, αξίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν, οπότε θα έρθουν και άλλα χρήματα στο Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα και βέβαια παρακολουθούμε όλες τις προσκλήσεις που βγαίνουν για να μπορέσουμε να εντάξουμε, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να λειτουργεί μόνο με τη ΣΑΤΑ, αλλά θα πρέπει να διεκδικεί και να κερδίζει προγράμματα είτε ελληνικά είτε και ευρωπαϊκά, γιατί εμείς έχουμε μπει και στο κομμάτι αυτό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής επομένως είναι να μπορέσει να φέρει χρήματα στο Δήμο Τρίπολης, να υλοποιήσει έργα για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η εικόνα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Τρίπολης. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει η ίδια συνένεση και στην ψήφιση του προϋπολογισμού? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο προϋπολογισμός είναι ένα κομμάτι, είναι οι δαπάνες που είναι ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν, οι μισθοδοσίες, όλα αυτά, αυτά υπάρχουν. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο μπαίνει μέσα στον προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα τρίτο μικρότερο κομμάτι που είναι κάποιες υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι εκεί θα έχουμε και πάλι σημαντικές διαφορές. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κοινό σημείο και στον προϋπολογισμό. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε, αυτό που είπα και στην δήλωσή μου, ότι να ανταποκριθούμε στο ρόλο που έχουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε παράταξη, ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα συγκεκριμένο ρόλο που το ανέθεσαν οι πολίτες με τις εκλογές. Αυτό το λόγο πρέπει να υπηρετήσουμε, το ρόλο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι. Και εμείς σαν Δημοτική Αρχή και οι παρατάξεις της μειοψηφίας, σαν παρατάξεις της μειοψηφίας που ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν τη διοίκηση, να προτείνουν στη διοίκηση. Εγώ το έχω πει από την αρχή, από την ορκομοσία μας. Εγώ είμαι ανοιχτός σε συνενέσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν κάθε φορά το Δήμο. Δεν είμαι και αυτό δεν κάνω. Συνεργασίες με άλλους σε άλλη βάση. Συνεργασία και συνένεση σε συγκεκριμένα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα, εδώ είμαστε να κάνουμε. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, όπως θα έχετε δει όλα τα χρόνια, τα περισσότερα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζονται ομόφωνα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια συναντήληψη και κοινή αντιμετώπιση. Υπάρχουν σε κάποια θέματα που υπάρχουν διαφορές. Αυτή είναι η δημοκρατία. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορεί όλοι να ψηφίζουμε είτε στο Δήμο είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές γωνίες οπτικές που βλέπει ο καθένας το κάθε θέμα. Όμως εμείς θα προσπαθούμε πάντα, σαν Δημοτική Αρχή, να επιτυχάνουμε τη μέγιστη δυνατή συνέλευση. Καθυστέρηση την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και να προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση της συναντήσεως. Καταρχήν εμείς κάναμε, εγώ απόψε επειδή το κλίμα ήταν αυτό δεν ήθελα να πω κάτι παραπάνω, όμως θα κάνω μια δήλωση εδώ πέρα. Εμείς την προηγούμενη φορά δεχτήκαμε αυτό που είπε ο κύριος Γούργαρης, είναι σωστό. Εμείς δεχτήκαμε και μπήκε η πρόταση, η εναλλακτική ψηφοφορία που μπορούσαμε να μην τη δεχτούμε. Στα πλαίσια αυτά, ότι δεν θέλουμε να αποκλείουμε κάποιους. Και είχα πει και τότε ότι η απόφαση, το είχα πει την επόμενη μέρα από το Συμβούλιο, η απόφαση θα ακυρωθεί. Ήταν δεδομένο. Όταν έχει μια πρόταση εναλλακτική που δεν έχει εισήγηση από την υπηρεσία, είναι σίγουρο ότι θα ακυρωθεί. Τώρα, γιατί ακυρώθηκε και η δική μας πρόταση, που ούτως ή άλλως ακυρωνόταν αφού ήταν μαζί με την άλλη, οι τυπικοί λόγοι που λέει η περιφέρεια, οι αποκεντρωμένοι, δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, ήταν εντελώς τυπικοί οι λόγοι για τους οποίους
υποτίθεται. Τώρα δεν έχουμε ενημερώσει του πρόεδρου, αφού του πρόεδρου είχαμε καλέσει την Επιτροπή Διαβούλευση. Δεν του έχουμε ενημερώσει. Μα έχουν στείλει όλοι οι πρόεδροι χαρτιά. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Το κλίμα σήμερα είναι θετικό. Η ουσία είναι ότι ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα και προχωράμε από εδώ και πέρα.